Αληθεύει ότι σε αυτό το σπήλαιο έχουν βρεθεί και υπολείμματα κάποιων τελετών που παραμπέμπουν σε πιο σκοτεινά μονοπάτια? Σε πολλά σπήλαια, όχι μόνο σε αυτό. Mm-hmm. Σε πάρα πολλά σπήλαια. Επειδή για αυτό το πράγμα είχαμε μιλήσει και τηλεφωνικά, κύριε Φωτεινάκη, θα βλέπουμε και υλικό από τις φωτογραφίες που μας έχετε παραχωρήσει. Θέλω λίγο να σταθούμε και σε αυτήν τη σκοτεινή πλευρά των σπηλαίων. Ότι κάποιοι άνθρωποι τα χρησιμοποιούσαν στο παρελθόν ή και στο σήμερα για κάποιους άλλους λόγους. Θέλετε να μας πείτε λίγο για αυτούς τους λόγους? Τα σπήλαια ως είσοδος στον υπόγειο κόσμο, στο σκοτάδι, πάντα ενέπνεε στους ανθρώπους ένα φόβο, αλλά και μια έλξη προς το μυστηριώδες. Αυτό βέβαια οδήγησε και κάποιους ανθρώπους που ασχολήθηκαν με μαγεία ή που πιστεύανε στα ξόρκια, δεν ξέρω, ακόμα και σήμερα συμβαίνουν αυτά, να τα χρησιμοποιήσουν για κάποιους τέτοιους σκοπούς. Έχουμε βρει δηλαδή κάποια αντικείμενα που παραπέμπουν σε τελετές, σε φυλαχτά, σε χάντρες, σε δεν ξέρω τι και τι, δεν τα γνωρίζω τα τις λεπτομέρειες. Δείχνουν όμως την παρουσία κάποιων ανθρώπων που με αυτόν τον τρόπο, με μάγια, θέλαν να προκαλέσουν κακό σε κάποιους άλλους για συγκεκριμένους σκοπούς. Από τη δική σας εμπειρία, και θα το ρωτήσω όλους αυτό, έχετε δει κάτι το οποίο ακόμα και σήμερα προσπαθείτε να το ερμηνεύσετε και δεν είστε σίγουρος αν αυτό που είδατε είναι αυτό που έχετε ερμηνεύσει? Αυτά συμβαίνουν όταν θα πάμε για πρώτη φορά, όταν ήμασταν όλοι άπειροι και νέοι. Mm-hmm. Είναι πολύ εύκολο να, βλέποντας μία σκιά με το φακό σου από ένα σταλαγμίτι που έχει και κάποιο περίεργο σχήμα, ή αν ακούσεις τον ήχο του νερού ή ένα ρεύμα αέρα ή το πέταγμα ακόμη και μιας νυχτερίδας, ενώ είσαι σε μία εγρήγορση λόγω του σκοταδιού, λόγω του ξένου κόσμου που βρίσκεσαι, μπορείς εύκολα να παρεξηγήσεις κάποια πράγματα και να φανταστείς χίλια δυο. Αυτό που βλέπουμε είναι την απογραφή, την καταγραφή των επιγραφών στην τελευταία αίθουσα του. Βλέπουμε εδώ ακριβώς αυτό που λέτε. Ακριβώς. Εκεί έχει υπογράψει ο Ξανθουδίδης, ο Καλοκαιρινός, ο Μήνος ο Καλοκαιρινός. Έχουν υπογράψει περιηγητές του 14ου, 15ου, 16ου αιώνα, ο Ναύαρχος ο Σπράτ, ο Πλοίαρχος Σπράτ. Περισσότερες από 1000 τέτοιες επιγραφές έχουμε καταγράψει σε πάνω από 30 επισκέψεις που είχαμε κάνει για να σωθούν. Αυτή είναι η παλαιότερη, 1444, που βρήκαμε. Άρα φαίνεται ότι κάποιοι έμπαιναν σε αυτό το χώρο υπό τη μορφή εξερεύνησης για κάποιους άλλους λόγους. Στο σπήλαιο αυτό μπαίνανε από περιέργεια στην αρχή. Μπαίνανε στη συνέχεια οι ντόπιοι εκεί για καταφυγή. Ιδιαίτερα την περίοδο της τουρκικής κατοχής, της οθωμανικής κατοχής. Μάλιστα, το κάθε χωριό είχε τον τόπο του εκεί. Και πολλοί μπαίνανε επίσης για να νικήσουν το φόβο τους, με το μύτο της, είναι γεμάτο σπάγκους μέσα, για να πάνε να γράψουν εκεί το όνομά τους. Μάλιστα. Υπάρχουν γενιές ανθρώπων, που τις ίδιες οικογένειες, και γράφανε, ο πατέρας, ο γιος, ο εγγονός, το εγγόνι, το δισεγγόνι, και τα λοιπά. Γράφουν από κάτω. Χρησιμοποιήθηκε για διάφορους σκοπούς κατά τη διάρκεια της ιστορίας. Τελευταία φορά νομίζω χρησιμοποιήθηκε από τους Γερμανούς για αποθήκη πυρομαχικών. Ακριβώς. Αυτό όλο αυτό το πράγμα έχει δημιουργήσει το άγνωστο στον κόσμο. Από εκεί και πέρα και ο Χαϊνιόσπυλος είναι ένα σπήλαιο που πάλι εκεί που αν κάποιος πάει και το επισκεφτεί θα δει ότι υπάρχουν υπολείμματα τελετών κτλ. Γενικότερα θα ήθελα να συμπληρώσω ότι τα σπήλαια αποτέλεσαν από την αρχαιότητα χώρους λατρευτικούς. Οπότε αυτό και σήμερα κάποιοι το διατηρούν. Μάλιστα.